10 προτροπές που σου δίνει ο Θεός. Σταμάτα να ανησυχείς. Η ζωή σε έφερε αντιμέτωπο με μεγάλες δυσκολίες και δοκιμασίες και το μόνο που κάνεις είναι να κάθεσαι και να στεναχωριέσαι. Ξέχασες πως εγώ είμαι εδώ να σηκώσω όλο το φορτίο σου και να το κουβαλήσω για χάρη σου? Ή μήπως απολαμβάνεις να στεναχωριέσαι με κάθε μικρό πρόβλημα που έρχεται στο δρόμο σου? Γράψε το πρόβλημά σου σε μία λίστα. Υπάρχει κάτι που σε απασχολεί και πρέπει να το φροντίσεις? Σημείωσέ το σε μία λίστα. Όχι στη δική σου λίστα, γράψε το στη δική μου λίστα, που συμπεριλαμβάνει τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Άφησέ με να φροντίσω εγώ το πρόβλημά σου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω αν δεν μου πεις εσύ το πρόβλημά σου. Και αν η λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνω είναι μεγάλη, παρόλα αυτά είμαι Θεός. Μπορώ να φροντίσω κάθε αιγνιά σου που τοποθετείς στα χέρια μου. Στην πραγματικότητα, αν ήξερες όλη την αλήθεια, θα γνώριζες ότι φροντίζω για πολλά πράγματα τη ζωή σου, ακόμη και αν εσύ ποτέ δεν το συνειδητοποιείς. Εμπιστεύσουμε. Μια και μου δώσεις το φορτίο σου, μην προσπαθήσεις να το πάρεις πίσω. Εμπιστεύσουμε. Έχε πίστη ότι εγώ θα φροντίζω όλες τις ανάγκες σου, τα προβλήματά σου και τις δοκιμασίες σου. Έχεις προβλήματα με τα παιδιά σου? Βάλ το στη λίστα μου. Έχεις οικονομικά προβλήματα? Βάλ το στη λίστα μου. Έχεις προβλήματα με τα συναισθήματά σου? Για χάρη μου, γράψε το στη λίστα μου. Θέλω να σε βοηθήσω. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μου το ζητήσεις. Άφησε στην άκρη το πρόβλημά σου. Μην ξυπνήσεις ένα πρωί και πεις «Λοιπόν, αισθάνομαι πολύ πιο δυνατό σήμερα. Νομίζω πως μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου από εδώ και πέρα». Και τι πιστεύεις πως αισθάνεσαι πιο δυνατός τώρα? Είναι απλό. Γιατί μου έδωσες τα φορτία σου και τώρα τα φροντίζω εγώ. Επιπλέον, ανανέωσα τις δυνάμεις σου και σε καλύπτω με την ειρήνη μου. Δεν γνωρίζεις πως αν σου επιστρέψω τα προβλήματα και τα φορτία σου, θα βρεθείς πάλι πίσω από εκεί που ξεκίνησες? Άφησε τις αιγνίες σου σε μένα και ξέχασέ τες. Απλά επέτρεψέ μου να κάνω τη δουλειά μου. Θέλω να μου μιλάς. Θέλω να ξεχάσεις πολλά πράγματα. Ξέχνα ότι σε οδηγούν στην απόγνωση. Ξέχνα τις ανησυχίες σου εφόσον ξέρεις ότι εγώ έχω τον έλεγχο. Όμως υπάρχει ένα πράγμα που εύχομαι να μην ξεχάσεις ποτέ. Σε παρακαλώ, μην ξεχνάς να μου μιλάς συχνά. Σε αγαπώ. Θέλω να ακούω τη φωνή σου. Θέλω να με συμπεριλάβεις στα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή σου. Θέλω να σε ακούω να μου μιλάς για τους φίλους και την οικογένειά σου. Προσευχή είναι απλά μια συζήτηση ανάμεσα σε σένα και σε μένα. Θέλω να είμαι ο καλύτερός σου φίλος. Να έχεις πίστη. Μπορώ να δω πολλά πράγματα από εδώ ψηλά, τα οποία εσύ δεν μπορείς να δεις από εκεί που είσαι. Να έχεις πίστη σε μένα, γιατί γνωρίζω τι κάνω. Εμπιστεύσουμε. Δεν θα ήθελες να βλέπεις αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Θα συνεχίσω να νοιάζομαι για σένα, να σε προστατεύω, να βλέπω τις ανάγκες σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με εμπιστευτείς. Αν και τα καθήκοντά μου είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά σου, φαίνεται σαν να δυσκολεύεσαι πολύ να κάνεις το μέρος σου. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να με εμπιστευτείς? Μάθε να μοιράζεσαι. Είχες μάθει να μοιράζεσαι όταν ήσουν μόνο 2 χρονών. Πότε ξέχασες να το κάνεις? Ο κανόνας ισχύει και σήμερα.
Μοιράσου τις εμπειρίες σου με ανθρώπους που είναι λιγότερο προνομιούχοι από εσένα. Μοιράσου τη χαρά σου με αυτούς που χρειάζονται ενθάρρυνση. Να μοιράζεσαι το γέλιο σου με αυτούς που δεν άκουσαν κανένα γέλιο για πολύ καιρό. Να μοιράζεσαι τα δάκρυά σου με αυτούς που ξέχασαν πώς είναι να κλαις. Να μοιράζεσαι την πίστη σου με αυτούς που δεν έχουν καθόλου πίστη. Να είσαι υπομονετικός. Τα κανόνισα έτσι ώστε μέσα στη ζωή σου να μπορείς να έχεις τόσες διαφορετικές εμπειρίες. Από παιδί, μεγαλώνοντας, γίνεσαι ενήλικος. Αποκτάς παιδιά. Αλλάζεις εργασία πολλές φορές. Ασχολείσαι με διάφορα επαγγέλματα. Ταξιδεύεις σε τόσα πολλά μέρη, συναντάς χιλιάδες ανθρώπους και δοκιμάζεις τόσα πολλά πράγματα. Πώς μπορείς λοιπόν να είσαι τόσο ανυπόμονος όταν μου παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμένεις για να χειριστώ κάτι που υπάρχει στη λίστα μου με τα πράγματα που πρέπει να κάνω? Εμπιστέψου τη δική μου χρονική στιγμή, γιατί ο δικός μου χρόνος είναι τέλειος. Απλά και μόνο επειδή δημιούργησα όλο το σύμπαν μόνο μέσα σε 6 μέρες. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει πάντοτε να βιάζουν. Να είσαι ευγενικός. Να είσαι ευγενικός με τους άλλους ανθρώπους, επειδή τους αγαπώ όπως ακριβώς αγαπώ εσένα. Μπορεί να μην ντύνονται σαν και εσένα, ή να μιλούν όπως εσύ, ή να ζουν με τον ίδιο τρόπο που ζεις εσύ. Κι όμως, σας αγαπώ όλους. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να τα πηγαίνεις καλά μαζί τους, για χάρη μου. Δημιούργησα τον καθένα σας διαφορετικό, με κάποιο τρόπο. Θα ήταν πολύ βαρετό αν ήσασταν όλοι πανομοιότυποι. Σε παρακαλώ, να ξέρεις ότι αγαπώ κάθε τι το ξεχωριστό που υπάρχει σε εσάς. Να αγαπάς τον εαυτό σου. Παρόλο που σε αγαπώ τόσο πολύ, πώς μπορείς να μην αγαπάς τον εαυτό σου? Δημιουργήθηκες από εμένα μόνο για ένα λόγο. Για να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Είμαι ο Θεός της αγάπης. Αγάπησέ με. Αγάπησε τους γείτονές σου. Αλλά επίσης αγάπησε τον εαυτό σου. Η καρδιά μου πονάει όταν σε βλέπω τόσο θυμωμένο με τον εαυτό σου. Όταν τα πράγματα είναι άσχημα. Είσαι πολύτιμος για εμένα. Αυτό ποτέ να μην το ξεχάσεις.